προκειμένου για το NIPT, το μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο στην εγκυμοσύνη. Αυτό γίνεται μετά από τη 10η εβδομάδα της κοίησης, όταν έχει δηλαδή προηγηθεί ο έλεγχος, ο αδρός, ο υπερηχογραφικός, και συνίσταται σε αιμοληψία της Αιγίου και έλεγχο του γονιδιώματος, έλεγχο των χρωμοσωμάτων του εμβρίου. Ενίοτε, αν έχει προηγηθεί η αυγενική διαφάνεια, μπορεί να συσταθεί και σε όλες τις Αιγίους ως προγεννητικός έλεγχος. Ωστόσο, ιδιαιτέρως, οι ενδείξεις είναι σε ηλικίες άνω των 35 ετών για την Αιγίου, όταν από τον προηγούμενο γενόμενο έλεγχο το υπερηχογράφημα έχουν προκύψει κάποιοι δείκτες ύποπτοι που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, αν η ίδια έχει ιστορικό, ατομικό ή οικογενειακό χρωμοσωμικών ανομαλιών, στην εξωσωματική γονιμοποίηση, αν η εγκυμοσύνη έχει επιτευχθεί με εξωσωματική, και επειδή ο έλεγχος ο επεμβατικός υποκρύπτει κάποιο κίνδυνο αποβολής σε γυναίκες που έχουν ελαφρώς αυξημένο από το γενικό μέσο όρο το κίνδυνο της αποβολής εάν διενεργηθεί επεμβατικός έλεγχος. Και ο έλεγχος αυτός, ο μη επεμβατικός, θεωρείται πάρα πολύ άρτιος, ως όμως ανίχνευση, είναι ένα screening test με κάποιους περιορισμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, μας διαφυλάσσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχει όμως και ένα ποσοστό λάθους που να αφορά σε χρωμοσωμικές ανομαλίες του κυοφορούμενου. Φυσικά εννοείται ότι αν είναι θετικό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να διενεργηθεί διαγνωστικό τεστ, δηλαδή ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος. Καλό είναι να συνδυάζεται παράλληλα, αν δεν έχει γίνει παράδειγμα η αυγενική διαφάνεια, με κάποια αιμοληψία της μητέρας, με υπερηχογραφικό έλεγχο για το έμβριο. Ωστόσο, επειδή όπως δεν θα κουραστώ να λέω, η κάθε εγκυμοσύνη, ακόμα και για την ίδια γυναίκα, είναι τελείως ξεχωριστή, τελείως διαφορετική. Ο μευτήρας στον οποίο έχετε εναποθέσει την ευθύνη της παρακολούθησης της εγκυμοσύνης σας, εκείνος σε συνεργασία μαζί σας, είναι ο υπεύθυνος για να σας προτείνει τι τύπου έλεγχο χρήζει να κάνετε. Συνεπώς, ανεξαρτήτως από το τι λέμε εδώ θεωρητικά, η κάθε έγκυος, θέλω να καταλήξω, ότι σε συνεννόηση με τον ευθύρα γυναικολόγο της, εκεί θα αποθέσει, ας πούμε, την ευθύνη για το well-being της εγκυμοσύνης, να το πούμε έτσι, την καλή έκβαση. Άρα εκείνος είναι που θα σας προτείνει τι ταιριάζει και τι όχι στη δική σας εγκυμοσύνη. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.